Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύχια ή και στους αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν την κύριν εξήλθεν ο φόντος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου, Κυρίου Θεό πρεπώς εδογμάτισας την πίστη των όν των ετράνωσας, καν των ανθρώπων ήθηκαν και κόσμισαν βασίλειον διελάτευμα. Πατέρος Ιε Χριστός των Θεών ηκέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα Thank you.
την ευκαιρία της παρούσας ευκαιρίας απόψε με την αντιλόπιτα εδώ στην Δημοτική Κοινότητα των Πυρών, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας ο καινούργιος χρόνος θα είναι ένας χρόνος ειρηνικός, καρποφόρος και δημιουργικός για το νησί μας και τη Σαντορίνη μας. Από ό,τι λένε όλοι οι φήνοντες, έχουν διάθεση και κέφι για δουλειά. Εύχομαι σε όλους σας, στον βουλευτή μας, στον δήμαρχό μας, την έπαρχό μας, στον αντιπεριφερειάρχη μας, στον βουλευτή μας, να τους δίνει ο Θεός δύναμη, να τους δίνει φώτιση για να εργαστούν για το καλό του τόπου μας. Γιατί, όπως λέει και ο δήμαρχος σε δύο-τρεις συναντήσεις που έχουμε βρεθεί σε παρόμοιες περιστάσεις, σε υποποί Βασιλόπιτας, η φύση σε εκδικείται και όπως εκδικείται η φύση, θα μας εκδικηθεί και η Σαντορίνη, εάν δεν την προσέξουμε. Το μεγαλύτερο αμάρτημα του ανθρώπου, να ξέρετε, είναι η πλεονεξία. Το θέμα είναι να έχουμε γη για να ζήσουμε, γιατί αν έχουμε χρήματα και δεν έχουμε γη και αέρα να αναπνεύσουμε, τι ζωή θα κάνουμε. Εγώ από τη μεριά μου, το ξέρει και ο Δήμαρχος και οι βουλευτές μας, όλα τα προβλήματα τα οποία έχει ο τόπος τα μεταφέρω απευθείας στην κεντρική διοίκηση στην Αθήνα. Έχω συναντήσεις με υπουργούς, με βουλευτές, είναι οι πάντες γνώστες της καταστάσεως που επικρατεί στο νησί, βέβαια εν γνώση του Δημάρχου και σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο. Αυτοβούλος εγώ δεν ενεργώ, αλλά επειδή εγώ νυφεύτηκα τη Σαντορίνη και εγώ θα είμαι εδώ μέχρι να με βάλω κάτω το πολυέργο. Εγώ δεν είμαι αιρετός να είμαι για 4 χρόνια ή 5 χρόνια. Εγώ όσα χρόνια θα μου δώσει ο Θεός, θα ποιμάνω και θα διακονήσω αυτό το νησί και τη Σαντορίνη, τη θεωρώ σπίτι μου και εσάς παιδιά μου. Και από τη μεριά μου και εγώ, ό,τι μπορώ, θα συνεργαστώ με τους βουλευτές μας, με τον Δήμαρχό μας, με τον αντιπεριφέρειάρχη μας και όπου θέλουμε να πάμε και μαζί για να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση τα αιτήματά μας. Εύχομαι σε όλους σας καλή και ευλογημένη χρονιά. Ανοίξετε την πόρτα σας.
αφήνατε στην υποκρή της βασιλότητας της δημοτικής κοινότητας Θήρας. Και όχι μόνο. Η δημοτική κοινότητα Θήρας αποτελείται από τα Θηρά, που είναι πια ένας οικισμός, μικρός, από τον Έξο Γυαλό, από τον Πρωτοχώρη, από τα... το κ. Στεφάνη, από τις κατοικές. Αυτή είναι η πόλη της Θήρας πια, έτσι πρέπει να την υπολογίζουμε. Αλλάξανε τα πράγματα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα δύο βουλευτές από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τον κύριο Φίλιππο Φόρτο Μαρτυρολογίου από Καφούρο. Θα ξεκινήσουμε αμέσως την παρουσίαση, ζητώντας να γίνει ο πρώτος χαιρετισμός από τον βουλευτή, τον κύριο Φόρτο, που είναι και ο μακρινός από εμάς εδώ, αλλά βουλευτής Κυκλάδων πάντα. Κύριε Βουλευτά, ευχαριστώ. Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μητροπολίτη Αναπηρίας, εαυτού Βουλευτήσεων, αγαπητέ δήμαρχε, συνάδελφε στην Βουλή, έπαρχε, καλλιτεχνιδιάρχα, πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας, φίλες και φίλοι, εδώ χτυπάει η καρδιά της Ευρωήμης, όπως είπατε, η Γερμανία. Και όλος είναι μια πραγματικότητα. Καταρχήν, οφείλω να πω ότι μπαίνοντας σε αυτή την αίθουσα και έχοντας δύο εικόνες μπροστά μου, την εικόνα του Μητροπολίτη μας, ο οποίος πολύ γλαφυρά αποτύπωσε αυτά που όλοι λέμε πολλές φορές μεταξύ μας ή και σε διάφορες πίτες. Ποιο είναι αυτό, ότι όλοι μας, εξουσία αυτοδιοικητική, κυβερνητική, ενώ διοικητική πολιτική εξουσία, αλλά και ο κλήρος, μαζί με την Εκκλησία, λοιπόν, όλοι μας πρέπει να παλέψουμε ώστε να αλλάξουμε τα κακό σκήμενα που όλοι μας μεταξύ μας συζητάμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να αποτυπωθεί μπροστά μας, μιας και όλοι μαζί, χωρίς διαφορές, πρέπει να παλέψουμε για το μέλλον και το μας και της νέας γενιάς, γιατί πρέπει, περνώντας από όλα αυτά, από τους στόχους που έχουμε, να αφήσουμε μια καλύτερη Σαντορίνη. Και ναι, εμείς κρινόμαστε κάθε 4-5 χρόνια ή 3 για μας, γιατί η καθοδήγηση είναι σταθερά, όμως για την Εκκλησία και για το Μητροπολίτη μας δεν είναι έτσι. Όμως έχουμε τύχει αγαθή να έχουμε ένα Μητροπολίτη ο οποίος είναι εξωστρεφής στα έργα και μια Μητρόπολη που έχει πολλά να δώσει και νομίζω ότι αυτό φαίνεται. Όμως η δεύτερη εικόνα μου, και θα σταθώ σε αυτό για την μια φορά, ήταν μπαίνοντας σε αυτήν την αίθουσα, ήταν η εικόνα ενός παλιού πολιτικού, ο οποίος ήταν από νόμο Κυκλάδων. Και ήταν ο έγνωστος Εαλυφράσης, ο οποίος δεν ήταν από τη Σαντορίνη, ήταν από την Πάρα. Όμως από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μια και δεν γνωρίζω την ιστορία εδώ ακριβώς, θεωρώ ότι ήταν ένας από τους ανθρώπους ο οποίος βοήθησε και την κοινότητα προφανώς και την αίθουσα, αλλά θα πείτε αυτά. Θέλω να σταθώ λοιπόν σε όλο αυτό ότι εμείς οφείλουμε όλοι μας, από όποιο μετερίζει και αν είμαστε, να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα και οι επόμενες γενιές έστω να έχουν μια ανάμνηση ότι κάναμε ό,τι μας καταργούσε τουλάχιστον. Γιατί αν όλοι μας κάνουμε από όποιο μετερίζει και αν είμαστε, είτε είμαστε πρόεδροι κοινότητας, δημοτικοί συμβουλήματοι ή οτιδήποτε άλλο, αυτό που μας αναλογεί ή ακόμα παραπάνω, όλα θα είναι πολύ καλύτερα και για τη Σαντορίνη και για το δικό μας και για τα δικά. Να είστε καλά λοιπόν, καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα, εύχομαι, να είστε καλή και δυνατή. Ευχαριστώ πολύ τον βουλευτή, αλλά δυο λόγια μόνο για την αίθουσα. Επειδή τουλάχιστον η γενιά δικιά μου, μία γενιά παραπάνω γνωρίζω ακόμα και μετά τους υπόλοιπες σε βαθμιότητα περάσαμε από εδώ και ήταν η μοναδική αίθουσα στη Σαντορίνη τότε, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Όλες οι εκδηλώσεις εθνικές γιορτές, κοινωνικές εκδηλώσεις γινόντουσαν σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Η οποία αν είχε στόμα να μιλήσει, δεν έφτανε ένας μήνας να μιλάει συνέχεια. Τόσο πολλά πράγματα γινόντουσαν σε αυτήν εδώ την αίθουσα που βλέπετε τώρα. Σε κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να δημοσιεύει. Να περάσουμε στο δεύτερο βουλευτή μας, το οποίο μόνο το καθόλου για να συμβούμε. Κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας, κύριε Αντιδήμαρχη, Πρόεδρε, Δημοτική Σύμβουλη, Τοπική και Δημοτική. Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και από μένα. Ήθελα σε αυτόν τον χαιρετισμό μου να ακουμπήσω δύο θεματάκια. Το
παρουσία του Σεβασμιωτάτου, το θέμα είναι το κοινωνικό. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια μετά την οικονομική κρίση, είχαμε και κρίση κοινωνική. Κρίση αξιών, αρχών, αφού οι θεσμοί καταρακώθηκαν. Ένα κύτταρο της κοινωνίας μας, των αξιών μας, είναι η οικογένεια, η οποία δυστυχώς έχει παραμεληθεί. Και δημιουργούνται πολλά κακά και τα βλέπουμε καθημερινά στην τηλεόραση. Μας παράζει η καρδιά μας. Έχουμε φύγει όλοι. Από τον απλό πολίτη, την Εκκλησία, τους πολιτικούς, τους βουλευτές. Και έχουμε ευθύνη γιατί δεν κάνουμε το αυτονόητο. Να έχουμε συνέπεια λόγων και έργων. Μόνο τότε θα είμαστε συνεπείς, αν είμαστε συνεπείς σε αυτό που καθημερινά λέμε για αξιακό μας σύστημα και αν το τηρούμε. Ένα δεύτερο θέμα είναι η δημοτική κοινότητα φυρών. Φύρας, όπως είπε ο Παναγιώτης, τα φυρά μας το λέω εγώ. Και τα φυρά μας είναι όλα. Και ο οικισμός των φυρών και το πρωτοπόλιο και το φύρο Σεβάνι και οι κατοικές και ο εξωγειαλός. Τα φυρά μας που δυστυχώς δεν είναι αυτά που ήταν. Δεν είναι πλέον το στολίδι της Σαντορίνης. Τα φυρά, η δημοτική και η δημοτική κοινότητα φύρας, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχει την εικόνα που της αρμόζει. Δεν είναι το σμαράγδι, δεν είναι το διαμάντι της Σαντορίνης. Είναι ένα παραμελημένο χωριό. Έχω όμως μια αισιοδοξία, δεν σας το πλήρω. Υπάρχουν νέα παιδιά, ο Παναγιώτης, που βλέπω ότι έχει πάρα πολύ όρεξη, αλλά έχει και όραμα. Και έχει δίπλα του και αγαπημένους μας συγχωριανούς, ανεξάρτητα σε ποιο ψηφοδέλτιο είναι, που επίσης έχουν όρεξη και όραμα. Και εδώ είναι μια ευκαιρία να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τα φυλά μας. Υπάρχει μια νέα δημοτική αρχή που βλέπει τα προβλήματα, ακουμπάει στη βάση στα πραγματικά προβλήματα και όχι τα προβλήματα που φαίνεστε και εκεί πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλη η κοινωνία να τους στηρίξουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά. Κλείνοντας, θα ήθελα τις ανθρώπινες ευχές μου υγεία και χαρές σε κάθε σπίτι. Να είστε καλά. Κύριε Ομπολίου, ευχαριστώ να έχετε ένα μήνυμα, είναι μικρό να το διαβάσω. Με πολύ χαρά έλαβα την πρόσκληση για την κοπή της πίτας της τοπικής κοινότητας Θήρας. Δυστυχώς, λόγω υποχρεώσεων στην Αθήνα, δεν έχω τη δυνατότητα να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Η σκέψη μου όμως είναι μαζί σας. Θα ήθελα να σας εκφράσω την εκτίμησή μου για τη δράση που αναπτύσσετε προς όφελο της τοπικής μας κοινότητας και εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Είμαι πεπισμένη ότι με την ενότητα και τη συνεργασία σας η κοινότητά μας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να ενδοκιμεί. Εύχομαι σε όλους και όλες μια ευλογημένη νέα χρονιά, με υγεία και αγάπη σε εσάς και τις οικογένειές σας. Είμαι στο πλευρό σας και συνεχίζω να εργάζομαι με γνώμονα την ευημερία του βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου των επικρατητών. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, να ξέρετε ότι είμαι δίπλα σας. Φιλικά, Κατερίνα Μονεδιού, βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρω να σας πω πριν από λίγο, γιατί το παρέμψα και έπρεπε να το αναφέρω, ότι τα κάλατα μας τα είπαν οι κοπέλες του πολιτιστικού και εξοραϊστικού συλλόγου της Θήρας, ο Άγιος Εστάθιος. Και πραγματικά είναι μια ομάδα που δουλεύει με τον κύριο Τώρα να παραβιάσω λίγο το πρωτόκολλο. Αν και άλλοι λένε, κύριε Δήμαρχε, ότι εσείς προηγήσετε, άλλοι λένε ότι έπεστε. Αλλά όπως λέει ο Ισαήλ Σεβίτης, η αρχή πρέπει να έχει και ουσία. Χωρίς αυτό να σημαίνω ότι είναι ουσία και οι άλλοι καλεσμένοι μας, κύριε Δήμαρχε, για τον ρεαλισμό σας. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριοι και φίλοι βουλευτές, έπαρχε και περιφερειάρχα, πρόεδρε της κοινότητας και μέλη της κοινότητας, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, έχουμε από καρδιάς καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία και όρεξη για το καλό. Ξεκινώ παίρνοντας αφορμή από αυτά που ακούστηκα, λέει στα πολιτικά του Αριστοτέλης, αδύνατο από του πρώτου και του εναρχή ημαρτημένου, μη απαντάνε στο τέλος της κακόλυψης μας.
είναι αδύνατο, αν ξεκινήσει κάτι στραβά, το λέω πολύ απλά, να μην έρθει μετά το κακό. Και το λέω αυτό για τον εξής λόγο, διότι είναι πολύ σημαντικό ως νέα και παλιά ταυτόχρονα, αλλά ανανεωμένη δημοτική αρχή, είναι να ξεκινήσουν καλά. Και τα πρώτα δείγματα, και αν φέρουν τους συνεργάτες και στον εαυτό μου, τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ καλά, αγαπητέ Παναγιώτη. Ξεκίνησες μαζί με τους άλλους συμβούλους της κοινότητας, δυναμικά και με πολύ όρεξη. Θα είμαι δίπλα εγώ σε εσάς, ούτως ώστε να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Άλλωστε, στην κοινότητα Φυρών, την παρελθούσα κοινότητα μου, έγινε ένα σημαντικό έργο, 5.300.000 την πρώτη τετραετία και περισσότερα τη δεύτερη. Και θέλω να πω εδώ ότι και τώρα και στο Κοντοχώρι, τον δεύτερο άξονα, που είναι μια μελέτη παλιά και θέλει αναθεώρηση των τεχνικών δημοπράτησης, τα πάρουμε μπρος, εντάσσοντάς την σε πρόγραμμα ή με ιδίους πόρους, και την πλατεία Σαρπάκη Σεβασμιότατε και την πλατεία στο Πυροστεφάνι πάνω από το παράδειγμα. Αυτά, χωρίς να λέω ότι δεν θα γίνουν κι άλλα μικρότερα. Όμως, σε αυτό που είπαν και οι αγαπητοί βουλευτές, χρειάζεται εδώ να καταλάβουμε όλοι. Ο καθένας έχει ευθύνη. Ο καθένας από εμάς. Μικρή ή μεγαλύτερη ευθύνη. Όσοι έχουν αξιώματα έχουν μεγαλύτερη, όσοι έχουν το τιμητικότητα το τίτλο του πολίτη, έχουν και αυτοί ευθύνη. Δηλαδή η συμπεριφορά μας πολλές φορές βελτιώνει την καθημερινότητά μας. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να σας ευχαριστήσω σεβασμιότατα για τη συνεργασία και ευχαριστώ γιατί όντως προπονγός των επισκέψεων των δικών μου καθίσταται, να πω στους αγαπητούς φίλους βουλευτές ότι είμαι πρόθυμος για συνεργασία και ζητώ τη συνεργασία για το μέγιστο αποτέλεσμα. Η έπαρχος και ο αντιπεριφερειάρχης ξέρουν ότι λέω ότι είναι δέσμια υποχρέωση η συνεργασία μας για το καλύτερο αποτέλεσμα. Θα είμαστε εδώ και θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και τώρα να καλέσω τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Κυκλάδων, Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Υγείας, τον κύριο Δαρφέτη, για να σύντομα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Να ξεκινήσουμε την υγεία. Το σημαντικότερο αγαθό που έχουμε. Γι' αυτό έχουμε σε όλους υγεία. Ξέρετε, λέει, αν φτιάξουμε έναν αριθμό και θεωρώντας ότι η υγεία είναι το πρώτιστο και βάζουμε τον αριθμό 1 και συνεχίσουμε με πολλά άλλα, όπως αγάπη, το ένα άλλο και συμπληρώσουμε με κάτι λιγότερο, άρα από το 1 πάμε στο 0. Συμπληρώνοντας την αγάπη γίνεται 10. Συμπληρώνοντας άλλο είναι μηδενικό γίνεται 100. Διάφορα άλλα. Φτιάχνουμε ένα ωραίο νούμερο λοιπόν, ένα τεράστιο νούμερο που μας δίνει ευτυχία στη ζωή μας. Για αφαιρέστε το 1 από μπροστά, δηλαδή την υγεία, τα υπόλοιπα είναι μηδενικά. Άρα δεν υπάρχει τίποτα από εκεί πέρα. Το σημαντικότερο λοιπόν είναι η υγεία. Εγώ χαίρομαι γιατί ο Αντιπεριφερειάρχης έβαλε σε ένα τέτοιο πόστο για να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την υγεία όσο μπορούμε. Ήδη εχθές και πάντα σέβομαι αυτό που λέει ο Σπεσμιότατος, ο οποίος λέει πάντα για συνεργασία. Συνεργασία όλων. Και αυτό το ξεκινήσαμε πολύ ωραία. Ήδη εχθές κάνουμε την πρώτη συνάντηση, εγώ, η έπαρχος, ο δήμαρχος, με το νοσοκομείο, με την διοικήτρια του νοσοκομείου. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, θα κάνουμε και ταξίδι, θα πάμε και να δούμε και τον υπουργό, θα πάμε και τον Σεβασμιότατο μαζί μας, να δούμε πώς θα λυθεί αυτό το θέμα, ώστε να έχουμε ένα νοσοκομείο αυτό που αξίζει στους Σαντορινιούς, πάνω απ' όλα και στους επισκέπτες μας, σε όλους. Άρα η προσπάθειά μας είναι μεγάλη, με συνεργασία όμως πιστεύω ότι θα πάμε θαυμάσια και θα δώσουμε λύση σε αυτό το καυτό
ζήτημα που μας απασχολεί όλους. Να είστε καλά όλοι, να έχετε υγεία από εκεί και πέρα. Να ευχηθώ στον Πρόεδρο, τον μαθητή μου, τον Παναγιώτη, τον αγαπημένο μου μαθητή, μαζί με τους άλλους και οι τρεις είναι μαθητές μου και οι τρεις. Όχι επειδή γλώσσα, επειδή γλώσσα είναι πιο μεγάλο από εμένα. Μιλάω για τον Παναγιώτη, τον Πρόεδρο της Ιστορικής Κοινότητας, μαζί με τον Λουκά, μαζί με τον Χρήστο, μαθητές μου και οι τρεις, τους εύχομαι τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι αγαπάνε τον τόπο υπερβολικά, θα δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό για να έχουμε καλά αποτελέσματα και σε συνεργασία και με εμάς και με τον Δήμαρχο φυσικά, με τον Δήμο γενικά, θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους. Κυρία, θα το ανακαλύψω για να ξεκινήσω ότι το Επαρχείο έσχε φύλλα στην πρωτεύουσα. Κυρίες και κύριοι, σεβασμιότατε με το μονίδι μας, οι αστυπατέρες, εγώ τους έχω να ξέρετε τις προσομίσεις, ειδικά το έκανα μόνο εχθές, προχθές, υποχρεωτικά, γιατί ήμουν οικοδέσποινα. Από εδώ και πέρα λοιπόν δεν θα μ' ακούτε να προσφωνώ. Πέρα βέβαια από το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, με όλο το σεβασμό που έχω προς το πρόσωπό σας. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, με υγεία. Συμφωνώ απόλυτα με τον προλαλήσατα συνάδελφο στην αυτοδιοίκηση Καράλογο Ναζέντα και την Περιφερειακή Υγεία. Υγεία, υγεία, υγεία. Και μετά όλα τα άλλα, αγάπη, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Θήρας, σωστά είναι η Θήρας και όχι Θήρεων, εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο, μια δημιουργική και παραγωγική θητεία. Ξεκινάμε όλοι μαζί ένα νέο ταξίδι, το ταξίδι αυτό της θητείας μας και εμείς και εσείς νέοι εδώ, με ελπίδα, όραμα, σχέδιο και πολιτικό ρεαλισμό. Για ένα καλύτερο αύριο για τη Σαντορίνη και τη θηγασιά μας. Για ένα καλύτερο αύριο για όλα τα νησιά μας. Είμαι εδώ, αλογώ σε κάθε προσπάθεια που θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαι βέβαιη πως θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Η συνεργασία πρώτου και δεύτερου βαθμού θεωρώ πως θα είναι αυτονόητη αυτή τη θητεία και με τον Δήμαρχο και όλους τους αυτοδιοικητικούς συναδέλφους. Με συνεργασία και συνεργασία έχουμε προβλήματα. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Αλλά είναι πάρα πολλά γιατί υπάρχουν και πολλές λύσεις. Όταν υπάρχει καλή θέληση, τότε μπορούμε όλοι μας να βάλουμε ένα λιθαράκι και να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Θα είμαστε λοιπόν όλοι εδώ και εμείς από τη θέση ευθύνης που διαθέτει ο καθένας μας και εσείς ως πολίτες πρέπει να είστε δίπλα μας για να μπορέσουμε τις επόμενες γενιές να αφήσουμε μια καλύτερη Σαντορίνη για τα παιδιά μας. Όλοι λοιπόν μαζί δεν πετυχαίνει κανένας σε αυτόν τον αγώνα για το καλύτερο αύριο για τον τόπο μας να είστε εκεί, να είμαστε εκεί και με βέβαιη πως σε λίγα χρόνια θα μιλάμε για μια καλύτερη Σαντορίνη σε νοσιότητα του Μητροπολίτη μας. Και είχατε απόλυτο δίκιο σε αυτά που είχα αναφέρετε στο λόγο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι εδώ να βοηθήσω, Πρόεδρε. Καλή χρονιά και υγεία σε όλους. Έχουμε καλό πρόεδρο, έχουμε καλό τοπικό συμβούλιο, έχουμε καλό πολιτιστικό σύλλογο. Έχουμε και καλό αντιδήμαρχο υπεύθυνο για τα φυρά. Θα καλέσω τον Λευτέρη τον Ζούρο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Γιατί όμως, γιατί κατάρτισε έτσι το στολίδι της Σαντορίνης
να είναι προς αποφυγή, αντί να είναι, αν θέλετε, σημείο αναφοράς για όλη τη Σαντορίνη. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η δημοτική κοινότητα Θήρας, στα μέλη της, ο Παναγιώτης, ο Λουκάς και ο Χρήστος, είναι παιδιά με όρεξη, όραμα και ενέργεια. Θέλουμε όμως δύο μαγικές λέξεις, συνέπεια και συνεργασία. Συνέπεια με τους φορείς, το κράτος, την Εκκλησία, το Δήμο και συνεργασία με τους κατοίκους. Γιατί χωρίς τη συνεργασία με τους κατοίκους δεν θα πετύχει τίποτα. Δεν φτάνει μόνο να θέλω, πρέπει και να το αποδείξω με πράξεις και όχι με λόγια. Εγώ θα είμαι κοντά στη Δημοτική Κοινότητα Θήρας, όπως σε όλη τη Σαντορίνη, το οφείλουμε έτσι κι αλλιώς. Νομίζω είναι σημαντικό γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος για το νησί μας. Το είδαμε, το βλέπουμε καθημερινά, ότι δεν έχουμε λόγο στο νησί μας. Έχονται αποφάσεις από άλλα μέρη, από πιο ψηλά από εμάς, ενώ εμείς λέμε όχι σε αυτό το είδος της ανάπτυξης, εν τούτης βλέπουμε μια άλλη εικόνα. Εκεί θέλουμε τη συνεργασία των βουλευτών μας να σταματήσει αυτό. Πρέπει να έχουμε εμείς τον πρώτο λόγο στο νησί μας και όχι κάποιοι άλλοι. Αλλιώς η Σαντορίνη θα χαθεί και θα καταλήξουμε όπως στην Αθήνα κάποιοι μένουν στην Έλληνα και πάνε στην Αθήνα για δουλειά. Εμείς θα πηγαίνουμε να μένουμε στην Ανάφη και στη Λασιά και θα ακούμαστε Σαντορίνη μόνο για δουλειά. Για να μην φτάσουμε λοιπόν εκεί, θέλουμε τώρα να προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Θέλω να πω καλό κουράγιο και δύναμη στα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Θήρας. Είναι νέα παιδιά, έχουν όρεξη, το δείξαν από την πρώτη στιγμή ότι έχουν όρεξη και όραμα για τη Σαντορίνη και για τη Θήρα. Θέλουμε η πρωτεύουσα να ξαναγίνει όπως ήταν. Εμείς θα είμαστε κοντά τους, ο Δήμος θα είναι κοντά τους όπως πάντα και θέλουμε να πετύχουν. Γιατί αν πετύχουν, θα είναι και σημείο αναφοράς για όλη τη Σαντορίνη. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, αγαπητοί πατέρες, φίλοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατηγικής ηγεσίας, τα καλή διόλα νομίζω αυτό. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά με υγεία σε όλους μας. Υγεία και τύχη. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Τοπικό Συμβούλιο, να ευχηθώ ό,τι το καλύτερο στο Τοπικό Συμβούλιο, να πω και εγώ με τη μεριά μου ότι ως αξιωματική αντιπολίτευση θα είμαστε κοντά σας και δίπλα σας. Έχω την τιμή και τη χαρά ένας άνθρωπος ο οποίος όσμησε το ψευδόντιό μας στο Τοπικό Συμβούλιο να συμμετέχει σε αυτό το Τοπικό Συμβούλιο, ο Καθιός Λουκάς, ο οποίος έχουμε το ίδιο όραμα για αυτή τη θύρα, την κοινότητα θύρας. Το να ξαναγίνει πρωτεύουσα, τα θυρά να ξαναγίνουν πρωτεύουσα. Γιατί έχουμε χάσει αυτό που λέγεται πρωτεύουσα. Όμως, μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι το Τοπικό Συμβούλιο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Οι σκληρές αποφάσεις παίρνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εμείς, κύριε Δημαρχέ, είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε οποιαδήποτε σκληρή απόφαση θα χρειαστεί για να ξαναγίνουν τα θυρά πρωτεύουσα. Καλή χρονιά. Πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω πώς, αλλά έχει καταφέρει και μας έχει φέρει όλους κοντά όλους. Και την αντιπολίτευση και εμάς και το Σύλλογο και όλη την εωρία των φυρών. Οπότε δεν επιτρέπεται να αποτύχει. Πρέπει να τον βοηθήσουμε όλοι, να σταθούμε δίπλα του και το πρώτο βήμα που θα κάνουμε είναι να τον χειροκροτήσουμε θερμά. Είναι μια στιγμή την οποία την περίμενα καιρό γιατί τα φυρά
να φέρουμε τα φυλά εκεί που τους αξίζουν, πραγματικά. Εγώ ελπίζω στη βοήθεια όλων. Χωρίς τη βοήθεια όλων σας δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και η επιτυχία είμαι έτοιμος να τη μοιραστώ με όλους σας. Δεν θα πω ότι ο Παναγιώτης ή ο Καβαλάης ή ο Νίκος ο Ζώρος που είναι δήμαρχος του οφείλεται όλη η επιτυχία. Η επιτυχία για να επιτύχει αυτό το νησί και να φτάσει στο σημείο που θέλουμε ή αυτή η κοινότητα θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι και να μοιραστούμε όλοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μαζί. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν συγχωρείτε πάρα πολλά. Καλή χρονιά σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πολιτιστικό Σύλλογο που μας πλαισίωσε σήμερα. Ήταν πολύ συγκινητικό. Να ευχαριστήσω το σεβασμιότατο που είναι εδώ σήμερα που μας παραχώρησε την αίθουσα με όλη την ψυχή. Έτσι. Τους κύριους βουλευτές μας, τον κύριο Δήμαρχο, την κυρία Δήμαρχο, και τα παιδιά τους αντιδημάρχους, τους προέδρους. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω στη χριστιανική μας εστία. Είναι ένα τοπόσημο για την πόλη μας, το οποίο με τη συμβολή του Συμπαρμιωτάτου του Μητροπολίτη μας και του Ιεροψάκου μας, του κ. Μαρκοζάνη Ευτυχίου, έχει γίνει μια χυψέρη παραγωγή νέων ψαρτών και αγιογραφών για τον τόπο μας. Σας καλωσορίζουμε στη Μητρόπολη της Σαντορίνης μας, την πόλη που ξεκίνησε να πρωτοδέχεται επισκέπτες πριν από 60 και πλέον χρόνια. Αλλά παραμένει ακόμα η μοναδική κοινότητα του νησιού μας, χωρίς κεντρική πλατεία, χωρίς κεντρικά γραφεία, χωρίς χώρους στάθμευσης, με έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, την υπαρχογία και την αναρχία. Γιατί είναι αναρχία ο κομμωτήριος κάτοικος πλέον, δεν βρίσκει την ησυχία του ούτε στο σπίτι του. Σε μια πόλη στην οποία οι επιχειρήσεις μας ζουν με την κουρασιέρα, γιατί ακόμα ο νιός δεν μπορεί να την επισκεφτεί για τους λόγους που προανέφερα, σε αυτή την πόλη που άκμαζε με μεγάλες οικογένειες αλλά και οικογενειακές επιχειρήσεις, πλέον μετά στα δάχτυλα του ενός χεριού τους απομείνατε. Πού είναι χαμένη άραγε η έγκλη της πρωτεύουσά μας? Είναι ίσως τις αμέτρες υποσχέσεις? Είναι ίσως τη ματαιοδοξία μας να κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε για προσωπικό όφελος και λιβάτους αυτού του τόπου? Αναφέρω τα παραπάνω, όχι για να επιπλήξω κάποιους, γιατί είναι ως τώρα κακή εικόνα της πόλης μας, αλλά για να κατανοήσουμε όλοι μαζί ότι και εμείς, ως νέο τοπικό συμβουλίο, βρισκόμαστε μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις και αμέτρητα προβλήματα, τα οποία καθημερινά διωγγώνονται με ευθύνη όχι μόνο των τοπικών αρχών, αλλά και όλων εμάς, οι οποίοι χωρίς να καταλαβαίνουμε, βάζουμε πρώτα το συμφέρον μας απέναντι στην πόλη μας. Τι πραγματικά θέλουμε να αποδείξουμε όλοι εμείς που ασχοληθήκαμε με την τοπική αυτοδιοίκηση? Θα απαντήσω για το τοπικό της κοινότητάς μου και εκ μέρους αυτών που εκλέφθηκαν. Και μπορώ να απαντήσω γιατί και οι τρεις μεγαλώσαμε σε αυτή την πόλη, την ίδια περίπου χρονική περίοδο. Θέλουμε, κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί Ξυγοριανοί, να αποδείξουμε έστω και για μια φορά σε αυτόν τον τόπο ότι πραγματικά μπορεί να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο για όλους μας. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε πραγματικά οι κοινοτοφράστες, όπως μας αποκαλέσατε δημοσίους, μεταξύ του απλού κόσμου και εσάς, κύριε Δήμαρχε. Είμαστε με μία λέξη η καθημερινότητα. Τέλος, θέλω να αποδείξουμε, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε και συμπολίτες, ότι υπάρχει πραγματική αγάπη για τον τόπο μας. Ο Παναγιώτης, ο Χρήστος και ο Λουκάς γίνονται ένα απέναντι σε αυτούς που δεν έχουν και τις καλύτερες προθέσεις για την κοινότητά μας. Δεν έχω την ανάγκη να ευλογήσω κανένας στα γένια, ούτε έχω να εξοφλήσω πολιτικά γραμμάτια, γιατί δεν είμαι εδώ και δεν θέλω να γίνω πολιτικός. Έχω όμως την ανάγκη ως πρόεδρος, στο τέλος της θητείας μου, η οποία θα είναι και η τελευταία, να κατονομάσω αυτούς πραγματικά που έζησαν το έργο μας, αλλά και αυτούς που στάθηκαν απέναντί μας. Ελπίζω και εύχομαι ο εχθρός να μην είναι εκ των έσω, αλλά να είναι μόνο τα καθημερινά προβλήματά μας. Αγαπητοί θηραίοι, ένα πράγμα ζητάμε από εσάς, μια τελευταία χάρη. Να αγκαλιάσετε όλοι μαζί την προσπάθειά μας, να μην ζητάτε μόνο, αλλά να δίνετε. Να δίνετε απλόχειρα, όχι σε εμάς, αλλά σε αυτόν τον τόπο που χρωστάμε όλοι πολλά, γιατί μέχρι σήμερα έχουμε μάθει μόνο να παίρνουμε και όχι να δίνουμε. Σας ευχαριστώ. Στην είσοδο της Κυριακής Θείας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει φροντίσει να φτιάξει ένα πολύ ωραίο μπουφέ με φρέσκα σάντουιτς, τα δοκίμασα. Και μπορείτε να τα λυπείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήτανε πάντα στο βασιλιάδο με την ομοσυχία μας. Ελπίζω να συνεχιστεί με τον ίδιο. Σας ευχαριστούμε πολύ.